Ναι. Υπάρχουν πρακτικογράφοι που είναι πίσω, άρα θα ήθελα να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο όσο γίνεται πιο κοντά. Πατάω κάτι από εδώ ή... Τώρα είναι αναμένο, είναι το κόκκινο λαμπάκι, το δεξί κουμπί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που πατάτε. Αν θέλετε το απομονώστε, ας το έχετε συνέχεια ανοιχτό όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να μιλάτε κοντά στο μικρόφωνο, θα μας ενημερώνουν και οι πρακτικογράφοι για την καταγραφή. Έτσι κι αλλιώς το κύκλωμα της Βουλής καταγράφει στο δικτυακό του τόπο τη σημερινή συνεδρίαση και τα πρακτικά βεβαίως από εκεί και μετά κρατούνται για όλους τους μάρτυρες που είναι εδώ. Πόσες κάμερες έχουμε και ποια είναι η δικιά μου? Θα ήθελα να αναφέρετε, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Θα ήθελα να αναφέρετε για τα πρακτικά της συνεδρίασης, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση επικοινωνίας, τόπο κατοικίας με βάση την δικονομία και τη θέση την οποία έχετε ουσιαστικά, την θέση ευθύνης, την θέση διοίκησης ή τη μετοχική θέση την οποία έχετε. Ευχαριστώ που μου βάζετε αυτό το. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε με τη σειρά που το, που το βάζετε. Όσο γίνεται πιο κοντά στο μικρόφωνο όμως. Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε με τη σειρά που το βάζετε. Γιατί από τη συζήτηση που έγινε πριν, έχω και μια απορία γιατί είμαι εγώ εδώ. Και μάλιστα σας είχα ενημερώσει ότι δεν μια σχέση έχω με τα οικονομικά της εφημερίδας, ότι δεν έχω ιδέα από τις δανειοδοτήσεις, ότι προσωπικά, και μπορείτε να διαπιστώσετε, δεν έχω συναντήσει ποτέ μου τραπεζίτες. Και η βασική μου δουλειά, όπως πιθανώς θα καταλαβαίνετε, όπως ξέρουμε όλοι, γιατί λίγο πολύ γνωριζόμαστε στο δημόσιο βίο, η βασική μου δουλειά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ δημοσιογραφική. Άρα θα ήθελα να ήξερα, ας πούμε, αν θέλετε να μου πείτε, αν υπάρχει κάποιος λόγος πέραν από τη δημιουργία κάποιας εικόνας ή αν συμβάλλει η παρουσία μου με κάποιο τρόπο. Γιατί επί του συγκεκριμένου που εξετάζεται και για το οποίο το μόνο που θα ήθελα να τοποθετηθώ είναι αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, αν μπορέσω όμως κάπου να βοηθήσω, θέλω να πω, αν είναι κάτι που ξέρω, θα το κάνω, αλλά είναι σαν να φωνάζετε κάποιον από ένα λογιστήριο πραγματικά σε οποιαδήποτε εταιρεία για να σας δώσει λεπτομέρειες. Και είμαι σίγουρος ότι αν εσείς οι ίδιοι για τον λογιστή σας ή κάποιον άλλον για τη φορολογική σας δήλωση σας ρώταγα εγώ, κάπου θα είχατε ένα μικρό πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ολόκληρη εταιρεία. Άρα ένα θέμα είναι ότι δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είμαι εγώ εδώ και μάλιστα με επιμονή. Θα σας εξηγήσουμε, κύριε Σεσέδη. Υπάρχει μια χαλαρότητα απέναντι στους άλλους. Κατάλαβα, δεν είχα ένα πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να δω πώς είναι. Μπορείτε να καταθέσετε παρακαλώ το ονοματεπώνυμό σας. Ναι, το ονοματεπώνυμο είναι Θεμιστοκλής Αναστασιάδης του Δίρονος. Διεύθυνση αλληλογραφίας και κατοικίας. Τώρα γιατί έχουμε αγράφων 5 στο Μαρούσι. Αγράφων 5 στο Μαρούσι. Αγράφων 5 στο Μαρούσι, Αθήνα. Τι άλλο μου είπατε? Θέση που κατέχετε, αν είστε μέτοχος ή αν έχετε θέση τελέχου σε κάποια επιχειρήση. Ναι, είμαι μέτοχος, αλλά δεν είμαι τους μεγαλομέτοχους. Είμαι μικρομέτοχος, όπως τα έφεραν τα πράγματα στο θέμα. Για την ακρίβεια δεν ξέρω και ακριβώς τον αριθμό των μετοχών, να σας πω. Και είμαι και πρόεδρος επιχείρησης. Είστε πρόεδρος επιχείρησης, ναι, και μέτοχος στο πρώτο θέμα. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Στασιάδη, να σας ενημερώσω για τη λειτουργία της Επιτροπής και θα σας ενημερώσω βέβαια, παρότι δεν είναι μόνο δική μου ευθύνη, αλλά εκπροσπώντας όλη την Επιτροπή για τον λόγο για τον οποίο κληθήκατε. Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών. Και όλα αυτά τα διαβάζω βέβαια, γιατί πολλές φορές γίνεται συζήτηση γιατί πρέπει όλα αυτά να τα αναφέρουμε. Είναι δικαίωμα του κάθε μάρτυρα να γνωρίζει ακριβώς το λόγο και να το γνωρίζει αυτοπροσώπως, να γνωρίζει από τη δική μας τοποθέτηση. Έχουμε λοιπόν τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημελιωδικών και διερευνούμε κάθε απαραίτητη κατά την κρίση μας έρευνα για το θέμα το οποίο έχουμε υπό εξέταση. Οι εξουσίες οι οποίες έχει η Εξεταστική Επιτροπή προκύπτουν από τον κανονισμό της Βουλής και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Και εξ αυτού, καταρχήν, έχουμε το δικαίωμα να καλούμε μάρτυρες. Γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί να καλούμε μάρτυρες. Διενεργούμε και αυτοψίες ή πραγματογνωμοσύνες με βάση τον κανονισμό του άρθρου 147 και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, τα άρθρα 224 και 225. Οι μάρτυρες οι οποίοι καλούνται εδώ, καλούνται για να αποκαλύψουν όσα γνωρίζουν για το θέμα το οποίο εξετάζουμε. Και το θέμα το οποίο εξετάζουμε εμείς είναι η δανειοδότηση κομμάτων και μέσων ενημέρωσης. Η Επιτροπή λοιπόν με βάση την θεσμική σας θέση και τη μετοχική σας θέση, το ότι είστε δηλαδή πρόεδρος σε εταιρεία η οποία εκδίδει μέσο ενημέρωσης, αλλά και είστε μέτοχος σε εταιρεία η οποία εκδίδει μέσο ενημέρωσης, θα ήθελε να ενημερωθεί για γεγονότα που γνωρίζετε όσον αφορά το θέμα που διερευνά. Και βέβαια στην περίπτωση που γνωρίζετε γεγονότα από τρίτους, δηλαδή που έχετε ακούσει για αυτά, θα πρέπει να αποκαλύψετε και να κατονομάσετε ταυτόχρονα και εκείνους από τους οποίους τα ακούσατε. Ιδάλλως δεν επιτρέπεται με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας να λάβουμε υπόψη εμείς την κατάθεση. Η εξέταση του κάθε μάρτυρα γίνεται χωριστά και ταυτόχρονα εμείς αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε και να καταθέσετε σήμερα, είτε για την δική σας εμπλοκή
σε μέσο ενημέρωσης, είτε για αυτά που γνωρίζετε από τον κλάδο στον οποίο είστε και δημοσιογραφικά και επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Εξ αυτού, κύριε Αναστασιάδη, καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν δύο πηγές πληροφοριών. Το ένα είναι η δική σας λειτουργία και το άλλο αυτό που γνωρίζετε στον χώρο στον οποίο λειτουργείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διερευνούμε λοιπόν το ζήτημα αυτό του δημοσίου ενδιαφέροντος. Θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι οι δανειακές συμβάσεις, η ικανότητα των δανειοληπτών οι πιστοληπτικοί να ανταποκριθούν σε αυτές, οι εξασφαλίσεις και οι εγγυήσεις, όπου γνωρίζετε ότι αυτές προκύπτουν από τους μετόχους και από την πλευρά